Ηλιάς, ραψοδία Β, στίχος 110. Μιλάω ο Αγαμέμνος στους Αργίους. Φίλοι ήρωες Δαναοί, θεράποντες του Άρεος, λέει, δηλαδή Ανδρείοι, ο Ζεύς Κρονίδης με μεγαλώδεσε με βαριά τύφλωση, ο απάνθρωπος, σχέτλιος, λέει, ο οποίος μου υποσχόταν και κατένευσε, αφού το ήλιον με τα ωραία τείχη εκπορθήσω, ευτύχιον με έψιλον γιώτα, να γυρίσω. Τώρα όμως κακή απάτη βουλεύτηκε και με κελεύει, μου ζητά δηλαδή, άδοξο στο Άργος να φτάσω, αφού πολύ απόλεσα λαό. Έτσι στον υπερίσχυρο Δία μέλη να είναι προσφυλές, που πολλών πόλεων κατέλησε κάστρα και ακόμη θα καταλύσει, γιατί το κράτος του είναι μέγιστο και είναι εσχρόν, ετούτο οι εσώμενοι να μάθουν, εσώμενοι. Το ρήμα είναι η μη, στο μέλλον θα κάνει έσωμε, οι εσώμενοι είναι οι μελλοντικοί, αυτοί που θα ζήσουν στο μέλλον δηλαδή. Ότι ανόητα έτσι τέτοιος και τόσος λαός αχαιών, άπρακτο πόλεμο πολεμούσε και μαχόταν με άντρες λιγότερους. Χωρίς το τέλος να έχει φανεί, το τέλος του να έχει φανεί. Γιατί ακόμα κι αν θέλαμε, αχαιοί και τρώες, αφού πιστά ορκιστούμε με θυσίες να αριθμηθούμε αμφότεροι, οι τρώες μεν να ξεδιαλέγουμε οι εντόπιοι όσοι είναι, εμείς δε σε δεκάδες να παρατασσόμεθα οι αχαιοί και κάθε δεκάδα παίρναμε ένα άνδρα τροαδίτη να μας συνοχωεί, πολλές δεκάδες δε θα είχαν ηνοχώ. Έτσι από ένα πρόχειρο λογαριασμό που κάνουμε είναι, περιγράφει το στρατό να είναι 10 προς 1. 10 δηλαδή αχαιοί προς έναν τρώα. Εγώ, τόσον εγώ λέγω, πλείονες είμαστε οι γη των αχαιών, από τους τρώες που κατοικούν την πόλη. Αλλά άνδρες επίκουροι από πολλές πόλεις είναι, που πάλουν καλά το έγχος. Αυτοί με αποθούν και δεν με αφήνουν, όσο κι αν θέλω, του ηλίου να εκπορθήσω την καλοκατοικημένη πόλη. Οι τρώες λοιπόν έχουν και συμμάχους. Αυτούς τους αποκαλεί επίκουρους. Επί και κούρος σημαίνει η λέξη, κούρος, παιδί δηλαδή, βοηθός σημαίνει επίκουρος, υπηρέτης, κούρος, κούρο λέμε παιδί, όπως είναι στα γαλλικά το γκαρσόν, το παιδί, ο σερβιτόρος δηλαδή, αυτός είναι ο επίκουρος, η λέξη σημαίνει έναν βοηθό, έναν υπηρέτη. Μην το επεκτείνουμε. Ας μην το επεκτείνουμε. 9 διάβηκαν στο μεγάλου Διός χρόνι, εν αυτή λέει, και τα ξύλα των ιών των πλοίων εσάπησαν και τα σκοινιά λύθηκαν. Η λέξη για τα σκοινιά είναι σπάρτα, από το ρήμα σπύρο. Και επειδή από τα σπαρτά τα έδαιναν μεταξύ τους, τα έστρεβαν μεταξύ τους για να κάνουν τα σκοινιά. Οι μέτερες γυναίκες και τα νήπια τέκνα κάθονται στα μέγαρα προσμένοντας και εμάς το έργον έτσι ανεκτέλεστον, λέει. Ένεκα του το οποίου εδώ αφηκόμεθα. Ελάτε όμως σε ό,τι εγώ είπω να πιστούμε πάντες, να φύγουμε με τις νίες, με τα πλοία, στην προσφυλή πατρίδα γη, γιατί πια δεν θα πάρουμε την Τρία με τις ευρείες αγίες, με τους μεγάλους δρόμους. Έτσι είπε και το θυμικό στα στήθη τους όρθωσεν, όλων στο πλήθος, όσων τη βουλή του δεν είχαν ακούσει. Κινήθηκε η αγορά, ωσάν μακρά κύματα θαλάσσης του Ικαρίου Πόντου, που ο Εύρος και ο Νότος εγείρουν καθώς εφορμούν από του Πατρός Διός της Νεφέλες. Κι άλλη μια παρομοίωση. Όπως όταν ελθόν ο Ζέφυρος κινήσει βαθύσπαρτο χωράφι, βαθύ ήλιον ελθόν, λέει Ζέφυρος. Λαύρος είναι η ομιλική λέξη, δηλαδή βίος, φοδρός. Με καταιγίδα, επεγίζων, με αλφα γιώτα, όπως είναι η καταιγίδα, και λυγίζει τα στάχια. Σαν το Ζέφυρο λοιπόν που λυγίζει τα στάχια σε ένα χωράφι, έτσι λεκινήθηκε η αγορά. Και αυτοί με αλαλητό στις νύες εφόρμησαν και από τα πόδια εικόνης, κονή λέει το κείμενο στο 150 στίχο, εικόνης είναι ομερική λέξη, η σκόνη ίστατο στον αέρα. Γι' αυτό είχαμε πει ότι ο Ηράκλητος στο έργο του Ομηρικά Προβλήματα στο 10 έλεγε ότι είναι καλοκαίρι, γι' αυτό και πέφτει ο λοιμός
η επιδημία, επειδή είναι καλοκαίρι. Να το το, να τη, ένα επιχείρημα, να το το επιχείρημα ότι είναι καλοκαίρι και σηκώνεται σκόνη. Και εκείνοι αλλήλους σκέλευαν να πιάσουν, ο ένας τον άλλο δηλαδή, να πιάσουν τα πλοία και να τα έλξουν στη θεία θάλασσα. Εσάλα δίαν στη θεϊκή θάλασσα και τα ορίγματα καθάριζαν και στον ουρανό έφτανε η φωνή, η αητή, όσον ήκαδε ήθελαν να κινήσουν και από κάτω αφαιρούσαν τα έρματα των ιών, των πλοίων, τα στηρίγματα δηλαδή. Τότε οι αργοί υπέρ την μοίρα θα νοστούσαν, υπέρμορα λέει θα νοστούσαν, θα επέστρεφαν, αν προς την Αθηνά η Ήρα δεν είχε πει. Πόπο τέκνο του διός του Αιγιδοφόρου, Αιγιόχιο τέκος, διός τέκος, ατριτώνει. Εδώ είναι ένα επίθετο της Αθηνάς, ατριτώνει, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ησύχιος λέει ότι η λέξη αυτή σημαίνει άτριτος με ύψιλον ατηρής. Α, η ατριτώνει. Να τι ατριτώνει. Άτριτος με ύψιλον, ατηρής με έψιλον γιώτα, το ρήμα είναι τύρο. Σημαίνει ατριτών, σημαίνει ακαταπώνητος, άτρωτος στη μάχη. Το μάγνουμ λέει ακάματος, ούτριωμένη. Όταν η Πινελόπη επικαλείται τη θεά Αθηνά να σώσει το γιο της τον Τηλέμαχο να διώξει, και να διώξει τους μυστήρες, στη Δέλτα Ραψοδία 761 επικαλείται την ατριτώνη. Και όταν στο Κάπα 460 της Ιλιάδος ο Οδυσσέας αναθέτει στην Αθηνά τα όπλα του Δόλωνος, λέει ο Ευστάθιος, δεν τα αναθέτει, λέει, στη Γλαυκόπηδα, ούτε στην Ατριτώνη, λέει, αλλά στην Λιίτιδα, τη Λαφυροδότρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε επίθετο, κάθε θεός έχει συγκεκριμένα επίθετα, εκτός από το σώτηρ και σώτηρα που αφορά διάφορους θεούς, το σωτήρ ας πούμε αφορά τον Ασκληπιό, αφορά όμως και τον Δία, όλα τα άλλα τα επίθετα είναι προσωπικά και σημαίνουν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, έχουν κάποιο, εκτός από αυτό το περιεχόμενο που μας λένε οι διάφοροι σχολιαστές στα λεξικά τους, σίγουρα έχουν και ένα πιο μύχιο περιεχόμενο. Εσωτερικό περιεχόμενο δηλαδή, που το ήξεραν οι θεολόγοι. Ο Ολυμπιόδωρος στα σχόλια του στον πρώτο Αλκιβιάδη του Πλάτωνος λέει «Η δύναμή της είναι άγρυπνος και άτριτος». Το επίθετο αυτό αποδεικνύει σημείο μεγάλης δυνάμεως. Δηλώνει το πανταχού αΐ παρίνε. Η Αθηνά λοιπόν αυτό το επίθετο είναι πανταχού παρούσα. Το ένα άλλο ετυμολογικό λεξικό λέει την ατριτώνη παρά την τριτάνη, με ύψιλον, τριτάνη, ή της εστί ζυγός η τριτάνη, αντί να πει δηλαδή άζευκτε, αδάμαστη, γιατί είναι παρθένα λέει αυτή η θεά. Αδάμαστη, αδάμας, δεν έχει δαμαστεί, είναι παρθένα. Και το σούδα, το λεξικό λέει φιλοπονίαν, έχει άτριτον, λέει για αυτό το επίθετο. Μιλά λοιπόν η Αθηνά, η Ήρα, και απευθύνεται στην Αθηνά και της λέει «Τέκνον διός ατριτώνει», λέει. Έτσι λοιπόν στους οίκους, τους προσφυλούς πατρικής γης, οι αργοί θα φύγουν στα πλατιά νότα της θαλάσσης, καταλυπώντες, εγκαταλείποντας καύχημα στον Πρίαμο και στους Τρώες την αργή της Αελένη, λέει. Πουθενά δεν λέγεται ωραία η Ελένη. Εδώ την ονομάζει για παράδειγμα Αργύτισσα, την Ελένη που είναι από το Άργος. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η Ελένη, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Ένεκα της οποίας πολλοί αχαιοί στην Τρία απολέστηκαν μακριά από τη φίλη πατρίδα γη. Πάλι επαναλαμβάνεται, φίλη πατρίδα γέαν. Η Αργύτισσα Ελένη είναι η αιτία του πολέμου λοιπόν αυτού. Αλλά πήγαινε τώρα στο λαό των Χαλκοχιτώνων Αχαιών και με... Εδώ μεταφράζει ο κύριος Δούκας Μαλαγανιές πάρα πολύ σωστά, γιατί η ομηρική λέξη είναι αγανός. Αγανός σημαίνει ήπιος, γλυκός. Μάλα αγανός είναι αυτή οι δύο λέξεις από τις οποίες προέρχεται η μαλαγανιά. Δηλαδή πάρα πολύ γλυκά, ήπια λόγια. Με μαλαγανιές λοιπόν εμπόδιζε έκαστον άνδρα και ούτε να αφήσεις τις αμφίκυρτες νύες
τα αμφίκυρτα πλοία στη θάλασσα να έλκουν. Έτσι είπε και δεν απήθησε η θεά Γλαυκόπης Αθηνά. Και κατέβει από του Ολύμπου τις κορυφές πηδώντας, αήξασα λέει. Έχει ταχύτητα. Καρπαλίμος, το δεύτερο τον επόμενο στίχο, αυτό ίσως είναι 167, αήξασα, πηδώντας. Καρπαλίμος, αμέσως, ταχύτατα. Και αφήρθη έφτασε στα γρήγορα πλοία των Αχαιών, θωάς επινίας Αχαιών. Πολύ μεγάλη ταχύτητα έχει αυτή η εικόνα. Έβρε εκεί τον Οδυσσέα, ίσως τη σύνεση με τον Δία, λέει, μη την Διή, μη την Ατάλλαντον, ισοτάλλαντο με τον Δία. Να είστατε, αυτός ούτε που την ευκατάστρωτη μελανίνη άγγιζε, δεν άγγιζε το πλοίο του, λέει, επειδή άγχος στην καρδιά και την ψυχή του είχε. Δεν συμφωνεί λοιπόν ο Οδυσσέας, το λέει από εδώ ότι δεν συμφωνεί με αυτήν την αναχώρηση των Αχαιών. Στάθηκε κοντά του, αγχού, το άγχη που είδαμε, εμφανίστηκε με την μορφή του αγχού. Πλησίων στάθηκε και προσήπεν η Γλαυκόπης Αθηνά. Μιλάει τώρα η θεά Αθηνά. Διογενή Λαερτιάδη πολυμήχανη Οδυσσεύ. Έτσι λοιπόν στους οίκους σας και στη φίλη πατρίδα Γαία θα φύγετε πέφτοντας μέσα στα πλοία τα πολύκοπα, με τα πολλά κουπιά δηλαδή, καύχημα στον Πρίαμο και στους Τρώες εγκαταλείποντας την αργή της Ελένη, επανάληψη των λόγων της Ήρας. Ένεκα της οποίας πολλοί Αχαιοί στην Τρία απολέστηκαν μακριά από την αγαπημένη πατρίδα γη. Η διαταγή μεταβιβάζεται δηλαδή κατά λέξη είναι εδώ. Αλλά τράβα τώρα κατά το λαό των Αχαιών και μην καθυστερείς άλλο. Και με δικές σου μαλαγανιές εμπόδιζε έκα στον άνδρα και μην αφήνεις τη θάλασσα να έλκουν τα αμφίκυρτα πλοία. Έτσι είπε και αυτός ενόησε τη φωνή της θεάς, λέει, που εφώνησε, που μίλησε. Αυτό στο στίχος είναι 182. Η θεά Αθηνά βρίσκεται εδώ ξανά σε ρόλο αγγελιοφόρου. Όπως είδαμε να τη στέλνει η θεά Ήρα στην πρώτη ραψοδία στο 208 στίχο, λέει «Ουρανόθεν με έπεμψε η θεά Λευκοχέρα Ήρα», η θεά εδώ εμφανίζεται ξανά ως αγγελιοφόρος. Εμφανίζεται, παρουσιάζεται ως η πλέον οικία δύναμης, πρόθυμος συμπαραστάτης. Για άλλη μια φορά η παρουσία της συνδέεται με την ψυχραιμία. Όπως την είδαμε στην πρώτη ραψοδία να μεταστρέφει τις σκέψεις του Αχιλλέως, ο οποίος διάνδυχα μερμήριξε και ήθελε ή να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα ή να βάλει το ξύφο στη θήκη του, δηλαδή του μίλησε αόρατη στον Αχιλλέα και τον αναχέτησε, τον έφερε ψυχραιμία. Τώρα λοιπόν μιλά μέσα στο μυαλό του Οδυσσέα. Μόλις ο Οδυσσέας αντιλαμβάνεται τη φωνή της, λέει «Θεάς όπα φωνησάσεις», λέει, αναλαμβάνει δράση. Η παρέμβαση της θεάς ωστόσο δεν μειώνει σε τίποτα την δράση του ήρωος. Πολλές φορές λέγεται στον Όμηρο «Κάποιος θεός μου το έβαλε στο νου». «Δεν έφτασες εδώ», λέει, «αλλού, χωρίς να το θέλει κάποιος θεός». Έτσι αντιλαμβάνεται το θείον ο ομηρικός άνθρωπος. Άλλωστε ο Οδυσσέας από την αρχή εναντιώνεται σε αυτή την ξαφνική φυγή, όπως είδαμε. Δεν άγγιζε, λέει, το μελανό του πλοίο. Για τον Όμηρο, το υψηλό φρόνημα ισοδυναμεί με την θεά Αθηνά. Όλα αυτά αποδεικνύουν την παρουσία της. Και έβη τρέχοντας ο Οδυσσέας, άκουσε τη φωνή της θεάς, λοιπόν, και τρέχει αποβάλλοντας τη χλένη, λέει, πετώντας από πάνω τη χλένη, χλένα, η λέξη είναι ομηρική. Την κόμισε την χλένε, την κόμισε, την πήρε μαζί του, ο Ιθακίσιος κήρυξε βριβάτης που τον ακολουθούσεν. Είχαμε δει αλλού, είχαμε πει ότι έχει το όνομα του κήρυκος του βασιλέως, Οδυσσέως είναι ο ευρυβάτης. Αυτός έναντι του ατρίδου Αγαμέμνονος ελθόν αποδέχθηκε το πατρόν σκύπτρον αιώνια άφθαρτο, αυτό το σκύπτρο του Αγαμέμνονος, και πήγε στα πλοία των Χαλκοχιτώνων Αχαιών.